Ένας από τους κεντρικούς DJ του καρναβαλιού της Ξάνθης για το 2016, ο Δημήτρης Καρυπίδης, συμμετέχει στον πανελλήνιο διαγωνισμό για DJ με τίτλο Be The One. Ο 17χρονος εντυπωσιάζει τους πάντες στα decks και δεν είναι λίγοι αυτοί που θα τον θαυμάσουν και μιλάνε για ένα μεγάλο ταλέντο που αξίζει την ψήφο όλων. Το όνομά του είναι Δημήτρης Καρυπίδης. Στον κύκλο των DJ είναι γνωστός σαν Δημήτρης Έμπορος. Είναι Ξανθιώτης και φοιτάς στην τρίτη ηλικίου. Με τη μουσική ασχολήθηκε από μικρός, ενώ ασχολείται και με το ραδιόφωνο στο κομμάτι της παραγωγής εκπομπών. Έχει παίξει σε διάφορα κλαμπς της Ξάνθης και της Χαλκιδικής, ενώ τον Μάρτιο του 2015 έπαιξε και στις δύο μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις της Ξάνθης. Αυτός είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός για DJs από ηλικία 16 έως 24 χρόνων. Έχω λάβει και εγώ μέρος. Συμπληρώσαμε μια φόρμα, ας πούμε, που έπρεπε να έχουμε ένα 15 λεπτό βιντεάκι που να δείχνουμε τις ικανότητες μας. Αυτή τη στιγμή διεξάγει η ψηφοφορία του κοινού, έχει διεξαχθεί και η ψηφοφορία των κριτών. Αυτή τη στιγμή είμαι τρίτος πανελλαδικά και η ψηφοφορία λήγει σε 10 μέρες. Πού μπορεί κάποιος να ψηφίσει αν θέλει? Ο διαγωνισμός λέγεται Be The One στη σελίδα. Η κεντρική σελίδα είναι με όλους τους υποψηφίους. Απλά γράφει το όνομά μου DJ Δημήτρης Έμπορος και ψηφίζει από εκεί. Είναι από όλη την Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Από όλη την Ελλάδα, παιδιά, ναι. Και ήδη είσαι τρίτος και έχουμε και 10 μέρες μπροστά. Ναι, τρίτος. Πάμε για πρωτιά. Ο πρώτος πάει και παίζει σε ένα φεστιβάλ στην Αθήνα, στο Color Day Festival. Κερδίζει εξοπλισμό, διάφορα άλλα δώρα. Αυτά γίνονται. Και είσαι και ο πιο μικρός στο διαγωνισμό. Αυτή τη στιγμή στους 10 πρώτους είμαι ο πιο μικρός. Ναι. Αν κερδίσεις, τι θέλεις να κάνεις, ποια είναι τα σχέδιά σου και ασχολείσαι με τη μουσική έτσι, με αυτόν τον τρόπο? Τα σχέδια είναι πολλά. Απλώς τώρα με το σχολείο λίγο δεν τα βρίσκουμε. Όταν θα τελειώσει το σχολείο, έχω πολλά πράγματα να κάνω. Από πότε άρχισες να ασχολείσαι? Έχει 6 χρόνια που παίζω. Είσαι όμως και στο Ξενθιωτικό Καρναβάλι από τους κύριους, θα έλεγα, DJ που θα προσπαθήσουν να μας ξεσηκώσουν και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά ήσουν και όλο αυτό το διάστημα. Φέτος είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παίζω με τον κύριο Χαράλα από Δραγανάκη. Θα είμαστε στη σκηνή, Σάββατο βράδυ 7.30 ώρα που ξεκινάει η βραδινή παρέλαση και Κυριακή πρωί κατά τις 1.30. Θα είμαστε εκεί πέρα και θα προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο. Είναι η τρίτη φορά που παίζεις στο καρναβάλι. Τρίτη, ναι. Δηλαδή από 13 χρόνια που ξεκίνησες. Από 15. 15. 17. Α, 17, συγγνώμη. Το κέφι πώς το βλέπεις, δηλαδή ο καιρός είναι λίγο άσχημος να μας... Το κέφι δεν πέφτει, ο καιρός σας είναι όπως είναι, ας πούμε βροχερός κτλ. Αλλά το κέφι είναι σταθερά, δεν είναι πέφτει με τίποτα. Οπότε εμείς δίνουμε ραντεβού το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, έτσι. Το Σάββατο 7.30 ώρα και Κυριακή στις 1.30. Το βίντεο του διαγωνισμού μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα www.betheone.gr και όποιος θέλει να ψηφίσει, πατά το κουμπί Vote.